Περάσαμε πλέον τους δύο μήνες απεργίας με αιτήματα να ανακληθούν οι άδικες και παράνομες απολύσεις των συναδέλφων μας και την υπογραφή ικανοποιητικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η νέα εργοδοσία της Παλαματίνα, η οποία πήρε την εταιρεία για ένα κομμάτι ψωμί αφού της χαρίστηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες και τα υπόλοιπα προβλέπεται να αποπληρωθούν άτοκα σε 20 χρόνια, συνεχίζει την αντρεκατική πολιτική της και τις παρανομίες στηριζόμενη σε κυβερνητικές πλάτες λόγω και της γνωστής στενής συγγένειας των ιδιοκτητών με υπουργό. Και παρά τον ρητό όρο στο σχέδιο εξυγίανσης να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και όλα τα τμήματα του εργοστασίου, αυτοί προχώρησαν αμέσως με την ανάληψη της διεύθυνσης της εταιρείας σε απολύσεις εργαζομένων, αποκλειστικά μελών του σωματείου, φανερώνοντας τις προθέσεις τους να διαλύσουν το επιχειρησιακό σωματείο. Προσπαθούν από την αρχή να επιβάλλουν στο 100% τον άθλιο νόμο Χατζηδάκη με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες, τρομοκρατία στον χώρο δουλειάς, θέλοντας να κάνουν την εταιρεία μας πειραματόζω για τον παραδειγματισμό όλης της εργατικής τάξης. Χρησιμοποιούν τα μάτια διμερώς στο εργοστάσιο σαν να είναι ιδιωτική εταιρεία security για να κάψουν το φρόνημά μας, αλλά και όλων όσων παλεύουν τώρα ή θα παλέψουν στο μέλλον ενάντια στην εφαρμογή του νόμου. Και δεν αρκούνται σε ευνοϊκές για αυτούς διατάξεις του νόμου, αλλά τον καταπατούν διαρκώς, απολύοντας παράνομα απεργούς και προσλαμβάνοντας απεργοσπάστες κατά τη διάρκεια της απεργίας. Τελευταία εφεύρεση της εργοδοσίας με βάση τον νόμο Χατζηδάκη είναι η μη αναγνώριση από την πλευρά τους, του Σωματείου και της Ομοσπονδίας μας, με πρόφαση στο ΓΕΜΙΣΟΕ, το γνωστό ηλεκτρονικό φακέλωμα σωματείων και συνδικαλιστών που επινόησε ο Χατζηδάκης και η κλίκα του και το οποίο καταδικάζουν όλα τα συνδικάτα. Συγχρόνως, προσπαθούν να στήσουν παράνομα εργοδοτικό σωματείο, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάψουν το ηθικό μας και θα λυγίσουμε. Άδικα περιμένουν. Όσο μας τυπάνε ύπουλα κάτω από τη μέση, τόσο εμείς πεισμόνουμε και δυναμώνουμε.